πρόστιμα που κοινοποιούνται σήμερα στους ιδιοκτήτες ακινήτων αφορούν πρόστιμα αυθαιρέτων που είχαν καταγραφεί τη δεκαετία του 90, είχαν ηλεκτροδοτηθεί με βεβαίωση ότι υπάρχει πρόσωπο στην κατοικία που έχει ανάγκη από φαρμακευτική αγωγή, άρα και ψυγείο για να διατηρούνται τα φάρμακα, με την προϋπόθεση ότι θα πλήρωναν τα πρόστιμα τότε. Δεν πληρώθηκαν, ήρθε ο νόμος το 2011 της τακτοποίησης, η πολυοδομία περίμενε να τακτοποιηθούν τα ακίνητα από τους ιδιοκτήτες, επειδή τα πρόστιμα είναι και πάρα πολύ μεγάλα. Όσα από αυτά δεν έχουν τακτοποιηθεί, σήμερα τους κοινοποιούνται τα πρόστιμα, τα οποία καταλογίζονται με βάση τα τετραγωνικά και την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή. Το ένα πρόστιμο είναι αυτό και το 50% αυτού του προστίμου είναι το πρόστιμο διατήρησης. Καταλαβαίνετε ότι σε μία οικοδομή 100, 200, 300 πολλές φορές τετραγωνικών, υπάρχουν διόροφα, τριόροφα, αυτό μπορεί να φτάσει και τις 900.000, γιατί η τιμή ζώνης είναι υψηλή και βέβαια αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους ιδιοκτήτες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να στείλουμε στο Υπουργείο αίτημα να επαναφέρει την κατηγορία 5, δηλαδή τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, χωρίς καμία άδεια οικοδομής, έτσι ώστε να μπορέσουν να τακτοποιήσουν. Να θυμίσουμε όμως ότι είχαν την ευκαιρία να το κάνουν σε προηγούμενες μέρες με 100 δόσεις. Ο νόμος ήταν λίγο επίοικης, ας πούμε, 100 δόσεις και με πολύ λιγότερα έξοδα. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των προστήμων? Εγώ δεν ξέρω ακριβώς, γιατί κάθε οικοδομή είναι διαφορετική ανάλογα με τα τετραγωνικά. Όπως όμως έμαθα από κάποιον ιδιοκτήτη, έχει φτάσει τις 900.000. Αυτό σημαίνει όμως ότι έχει μια πολύ μεγάλη οικοδομή. Και για πόσα ακίνητα ιδιοκτήτες? Είχαν καταγραφεί 3.500 ακίνητα. Τα 2.000 περίπου έχουν τακτοποιηθεί. Είναι γύρω στα 1.400-1.500 ακίνητα που δεν έχουν τακτοποιηθεί.